Καταρχήν όλοι, όλοι αναγνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε μέσω όχι μόνο μιας πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης που έχει πλήξει τις επιχειρήσεις, αλλά και μέσω μιας πληθωριστικής κρίσης, η οποία έχει εξίσου ίσως και χειρότερες συνέπειες για την επιχειρηματικότητα. Αυτό που όλοι βλέπουν, άσχετα αν είναι επαγγελματίες ή ιδιώτες που βλέπουν στο μάρκετ και στην αύξηση όλων των προϊόντων, φανταστείτε, έχουν να το αντιμετωπίσουν όλες οι επιχειρήσεις και κυρίως και οι επιχειρήσεις εστίασης. Γι' αυτό καλό θα ήταν να μην τόσο εύκολα χρησιμοποιούμε κάποια στοιχεία της Ελστάτ, επειδή ανοίξαμε έναν υπολογιστή, πατήσαμε στο Google εκεί μια διεύθυνση και είδαμε μια αύξηση και τη χρησιμοποιούμε. Να, όταν παίρνουμε ας πούμε, τέτοια θέση, καλό είναι να έχουμε μια βαθύτερη εικόνα. Οπότε όλοι συμφωνούμε ότι το πρόβλημα σχετικά με την επιχειρηματικότητα είναι μεγάλο και είναι δυσκολότερη περίοδος αυτή, είναι δυσκολότερη από την περίοδο που είχαμε για τον COVID. Τώρα, ότι υπήρχε μια αύξηση στην εστίαση 55%, ναι κύριε Δήμαρχε, υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που είναι τουριστικοί προορισμοί παγκοσμίου φήμης και επίσης υπάρχουν και πόλεις και δήμοι οι οποίοι έχουν κάνει ουσιαστική δουλειά στην τουριστική προβολή και έχουν τουρίστες και επισκέπτες. Δυστυχώς ο Δήμος Κομοτηνής και με μεγάλο μερίδιο ευθύνης δικό σας δεν έχει τίποτα από αυτά. Οπότε μην μιλάμε για την αύξηση 55% στην εστίαση τόσο απλά πιάνοντας όλη τη χώρα και φέρνοντας τα στοιχεία αυτά για να δείξουμε να τα συγκρίνουμε με τα στοιχεία της Κομοτηνής. Γιατί όταν το καλοκαίρι όλη η χώρα βούλιαζε από επισκέπτες και τουρίστες, η κατάσταση στην Κομοτηνή ήταν δυστυχώς πάρα πολύ δύσκολη για τις επιχειρήσεις. Τώρα, μου κάνει εντύπωση πραγματικά που θα μπορούσα να δω καλοπροαίρετα πραγματικά την πρότασή σας, αν αυτή η πρόταση ερχόταν κατευθείαν στην Οικονομική Επιτροπή. Αλλά στην Οικονομική Επιτροπή ήρθατε με άλλη πρόταση, έγινε στη συνέχεια το θέμα, δεν ψηφίστηκε από τον εκπρόσωπό μας τον κύριο Βαφιάδη, έγινε στη συνέχεια το θέμα και έπειτα δώσατε μία παράταση για να δείτε πώς αυτό τέλος πάντων θα το διαμορφώσετε. Και τι απόφαση πήρατε, να έρθετε εδώ και να προσπαθήσετε να βάλετε τις επιχειρήσεις σε μία κόντρα και να έρθετε και να πείτε ότι είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν άφηναν χώρο. Εσείς σαν δήμαρχος δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεστε και δηλώνετε, δεν ρωτάτε, δηλώνετε ότι οι επιχειρήσεις εστίασης δεν τηρούσαν τα μέτρα. Συγγνώμη, αλλά αυτό κύριε Δήμαρχε ήταν τουλάχιστον ατυχέστατη στιγμή. Ότι οι επιχειρήσεις σχετικά με τα τραπεζοκαθίσματα υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες αδικήθηκαν, ναι, όντως. Και πραγματικά σε αυτούς, σε αυτές τις επιχειρήσεις πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος. Γιατί όντως υπήρχαν επιχειρήσεις που λόγω του νόμου με την αύξηση των τραπεζοκαθισμάτων έτσι, μπόρεσαν και κάπως εξισορρόπησαν κατά ένα ποσοστό. Επίσης, κύριε Δήμαρχε, ήρθατε και είπατε, κάνετε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στα μαγαζιά που βγάζουν τα τραπεζοκαθίσματα και στα μαγαζιά που δεν βάζουν, ούτως ώστε έτσι από το διέρη και βασίλευε να ευδοκιμήσει η πρότασή σας. Και στη συνέχεια βγήκε ο υπηρεσιακός παράγοντας, ο κύριος Μάγκας, ο διευθυντής οικονομικής υπηρεσίας που έκανε και μια πολύ ωραία οικονομική ανάλυση και στην ουσία είπε για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν καν άδειες. Γιατί εσάς, ο στόχος σας, σαν Δημοτική Αρχή, αφού βλέπετε και σαν Δήμαρχος, αφού βλέπετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, γιατί πάτε να τα πάρετε πάλι από αυτούς που δηλώνουν κανονικά και γιατί δεν ξεκινήσατε έλεγχο όσον αφορά τα καταστήματα που δεν έχουν τραπεζοκαθίσματα. Δεν έχετε Δημοτική Αστυνομία. Γιατί δεν πήγατε, γιατί δεν κάνετε μια συνάντηση με το τμήμα να ζητήσετε από την Ελληνική Αστυνομία να συμβάλλει σε αυτό, σε αυτούς που δεν έχουν άδεια. Σε αυτούς που έχουν άδειες στα καταστήματα, χίλιους δύο τρόπους πάντα, και όλοι όσοι είναι ενός, πάντα υπάρχουν τρόποι να υπάρχουν ελεκτικά όργανα που πηγαίνουν και τους ελέγχουν για χίλια δυο. Και για αυτούς που είναι τελείως παράνομοι, ποτέ. Έτσι. Σε αυτό λοιπόν θα έπρεπε να φροντίσετε. Τώρα, εγώ θα σας πω κάτι. Ωραία, εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ ότι θα πρέπει η πρόταση που θα γίνει και όπως θα βάλουμε
το θέμα όσον αφορά τα τέλη να έχει μια μεγαλύτερη ελάφρυνση για αυτούς, έτσι, για αυτούς που δεν έχουν, που δεν έχουν αύξηση του χώρου. Επειδή όμως θεωρώ ότι εν μέσω υγειονομικής κρίσης τα καταστήματα πρέπει να στηριχτούν, το 53.000, αν δεν κάνω λάθος, που είπε ο κ. Πολιτιάδης, είναι πολύ σοβαρό ποσό και δεν διαφωνώ. Είναι σοβαρό ποσό και θα πρέπει να το κάνω. Οπότε, κύριε Πολιτιάδη, προτείνω, στον προϋπολογισμό βέβαια θα το δούμε, υπάρχουν κωδικοί που δεν χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλοι. Παραδείγματος χάρη, έχει κωδικό για προβολή γύρω στις 170-180.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ προτείνω λοιπόν στον αμέσως επόμενο προϋπολογισμό, έτσι, αυτά τα 53.000 αυτόματα να αφαιρεθούν από εκείνο τον κωδικό. Δηλαδή, να πάει η προβολή στα 120-130, πόσο θα είναι. Τώρα πάλι σας το λέω, δεν έχω δει τον προϋπολογισμό, αλλά μπορούμε να βρούμε κωδικούς οι οποίοι θα αφαιρεθούν τα 53.000. Κύριε Γαλλή, να πάμε στην κωδικό, πρώτη... Γιατί πριν είπατε ότι δεν προβάλλεται η πόλη. Δεν προβάλλεται η πόλη. Γι' αυτό βρείτε ένα άλλο κωδικό. Αυτά δεν είναι για να προβάλλεται η πόλη. Είναι για να προβάλλεται η δημοτική αρχή. Λοιπόν, οπότε, προτείνω πάνω σε αυτό, επειδή μπορεί να βρεθεί αυτό το κωδικό και επειδή οι επιχειρήσεις μας πρέπει να στηριχθούν και επειδή δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα γίνει όσον αφορά στις 15 Ιανουαρίου και οπότε εκεί μπορεί... Είπαμε ανεξάρτητα από αυτό όμως. Ότι ανεξάρτητα από το αν θα παραταθούν ή όχι, να γίνει αυτή η μείωση σε όσους δεν μπορούσαν τέλος πάντων όλο αυτό το διάστημα να αναπτύξουν... Ωραία, και άμα έρθει 15 Ιανουαρίου η κυβέρνηση και πει ότι... Δεν, ναι, το 22 όμως που διανύουμε, κάποιοι μπορούσαν να αναπτύσσουν και κάποιοι όχι. Μπορείς να ακούσεις αυτή τη στιγμή. Τώρα πάμε. Ναι. Το κύριε, για να καταλάβω, διευκρινήσεις ναι, ήταν... Παρακαλώ και το λόγο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσον αφορά αυτό που πρότεινε ο κύριος Δήμαρχος, επειδή εμείς θεωρούμε ότι πρέπει η αναπροσαρμογή στο σύνολό της να είναι η ίδια, προτείνουμε να... παραμείνει ως, η μείωση μάλλον σε αυτούς που δεν βγάλαν επιπλέον τραπεζοκαθίσματα, έτσι, να είναι στο 60% ή στο 50% που είπε ο κύριος, 50% είπατε κύριε Δημάρχη, ωραία, στο 50% και από εκεί και πέρα να πάει στους υπόλοιπους να μειωθεί στο 20%, να μειωθεί στο 20%. Έτσι. Το 40 δηλαδή που... Το 40, δηλαδή να αυξήσουμε τη μείωση, να αυξήσουμε τη μείωση σε αυτούς να που δεν βγάλαν όπως από το 40 δηλαδή γίνεται 50, έτσι, και το 20% και το 20% αυτό να το μεταφέρουμε σε αυτούς που δεν έχουν βγάλει, δεν έχουν πάρει πλέον χώρο και να αφήσουμε στην ουσία ένα μόνο 20% μειωμένο σε αυτούς που έχουν πάρει επιπλέον χώρο. Ναι. Η κυρία Λαφτσή, παρακαλώ.